Καλησπέρα. Μία ακόμα εκπομπή Κάντο Πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλεσκατζή. Έχουμε σήμερα μαζί μας το Σωτήρη το Σεμετζιάν Χρόνι. Ναι, να πούμε ότι είναι από τα νέα πρόσωπα, ήταν υποψήφιος στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές με την παράταξη Ποιότητα Ζωής Νέας Μύρνης. Και να σε καλωσορίσουμε. Ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Ευχαρίστησής μου. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε... Να μάθουμε κάτι για εκείνο. Με τα βασικά, ναι, να μάθουμε για σένα δυο ναι, πράγματα. Ναι, ναι. Με τι ασχολείσαι, ναι, ακριβώς. Το as better που λέμε. Το as better, ναι. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι. Τι έχεις σπουδάσει. Επαγγελματικά, ναι, ναι. Λοιπόν, έχω τελειώσει την Ιατρική Αθηνών. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνω την ειδικότητα της παιδιατρικής στο νοσοκομείο Παίδωνη Αγία Σοφία. Τι ήθελα να πω τώρα. Ήθελα να σχολιάσω τον τρόπο που με ρώτησες. Πες με τι ασχολείσαι, που ξέρω ότι έτσι ρωτάμε, αλλά έχει γίνει και τ' άλλο ότι η εργασία έχει καταλήξει να περιγράφεται και επίσημα πια ως απασχόληση. Ναι. Γιατί εγώ όταν με ρωτάνε ή ρωτάω εγώ με τι ασχολείσαι, και αυτό μου ήρθε πρώτο όταν με ρώτησες ήταν από τα χόμπι μου. Φαντάζομαι θα με ρωτήσετε μετά, οπότε θα περιμένω. Έτσι. Ναι, οπότε πες μας λίγο για το... Κάνεις ερωτήσεις εκεί. Και για την ιατρική, λίγο τη δυσκολία του να σπουδάσεις, τη δυσκολία που συναντάς τώρα που είσαι εκπαιδευόμενος. Ωραία. Επειδή μου δίνετε την ευκαιρία... Δεν θα προσπαθήσω. Γιατί ανέφερες και το παιδόν, οπότε ναι. Είναι ναι. Και, γίνεται και ντόρος τώρα αυτές τις μέρες. Πιστεύω ότι... Γενικά το τελευταίο διάστημα έχει γίνεται πολύ ντόρος. Κάτσε να προσπαθήσω να συμμαζέψω τις απαντήσεις που γεννιούνται αυτή τη στιγμή στο κεφάλι μου για να είναι έτσι βατό και για κάποιον που μας βλέπει μας ακούει. Οι δυσκολίες με την ιατρική και τα λοιπά. Υπάρχουν έτσι διάφορα κλισέ γύρω από την ιατρική, πώς μπήκες και δεν συμμαζεύεται, τα οποία ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη σαν κάτι χιλιοϋπομένο. Η δυσκολία για μένα, αν θες, με την ιατρική Αθήνας και γενικότερα με το ελληνικό πανεπιστήμιο και το εκπαιδευτικό σύστημα, ήταν ότι εγώ προήλθα από ένα σχολείο στην Κύπρο, το οποίο στο γυμνάσιο, στο Λύκειο δηλαδή, κάναμε μία ύλη βασισμένη στα βρετανικά πρότυπα και δεν έμαθα να αποστηθίζω. Και ήρθα εδώ και βλέπω πως όλη η λογική είναι δομημένη πάνω στο να αποστηθήσουμε πράγματα και να τα ανακαλούμε, όχι μηχανικά βέβαια, ναι. Γιατί να τα αξιοποιούμε, αλλά δεν είχε γίνει, γιατί τώρα έχει κάποια χρόνια που τελείωσα το πανεπιστήμιο, δεν είχε γίνει δουλειά πάνω στη διαχείριση όλης αυτής της γνώσης. Δηλαδή ο βασικός σκοπός ήταν ένα μάθημα απ' έξω, κάτι βιβλία που θα τα έχετε δει, κάτι που σε χίλιες σελίδες ας πούμε, το οποίο πέραν το ότι δεν είναι πρακτικό σαν μέθοδος εκπαιδευτική, είναι και πάρα πολύ δύσκολο χωρίς να είναι παραγωγικό. Δεν νομίζω ότι είναι προνόμιο της ιατρικής αυτό. Τώρα, εμείς στην ιατρική έχουμε και ένα άλλο θέμα σαν φοιτητές και ίσως αργότερα σαν επαγγελματίες. Έχουμε λίγο αυτή την αίσθηση ότι κάνουμε την κορονίδα των επιστημών, το πιο ανθρωπιστικό επάγγελμα και όλα αυτά φυσικά ισχύουν, γιατί είναι ένα πράγμα που όταν έχεις χρόνο μηδέν να λειτουργήσεις, πολλό δε μάλλον στο παιδιατρικό νοσοκομείο, όταν θα τύχει να έχεις ένα παιδί και να πρέπει να αποφασίσεις κάτι τώρα, το τώρα δεν αστείευεται. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία θα έπρεπε και να προετοιμαζόμαστε καλύτερα από φοιτητές και σίγουρα μπορεί να οργανωθεί καλύτερα στο πώς δουλεύουμε μέσα στα νοσοκομεία. Δημόσια, ιδιωτικά και όλα αυτά. Δεν κάνουμε τέτοιο διαχωρισμό, γιατί είναι και αυτό στην κουβέντα. Όσο για το ότι το παιδόν απασχολεί την επικαιρότητα, επειδή κατά καιρούς έχω υπάρξει και αυτό το τελευταίο διάστημα, 1,5 χρόνο, έχω υπάρξει εκπρόσωπος ειδικευόμενων της Πανεπιστημιακής Κλινικής, προς τη διεύθυνση της κλινικής και τη διοίκηση κτλ. Και έχω βρεθεί σαν απαρεδό με δημοσιογράφους για κάποια θέματα που προέκυψαν. Είμαστε πολύ καλό δημοσιογραφικό τυράκι όταν συμβαίνει κάτι στο παιδόν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Έτσι, όταν βρίσκεται ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ ή όταν κάτι της λειτουργεί, να μαζευόμαστε όλοι, να δείχνουμε με το δάχτυλο και να φεύγουμε. Που δυστυχώς είναι αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω σε όλους τους
σε όλους τους κλάδους της δημόσιας ζωής. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Ισχύει το ίδιο δυστυχώς. Αλλά τελικά, αν πρέπει να πούμε, ποια είναι η παραπάνω δυσκολία για να περιγράψουμε, ξέρω εγώ, τις σπουδές ή την επαγγελματική ζωή ενός γιατρού, είναι ότι υπομένει μεν ότι και όλοι οι φοιτητές και όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά έρχονται πολύ συχνά στην καθημερινότητά του στιγμές που πρέπει να αποφασίσει είτε για 30 πράγματα ταυτόχρονα που δεν είναι ζητήματα ζωής και θανάτου, αλλά πρέπει να αποφασίσει ταυτόχρονα. Είτε για ένα που είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να το παραπέμψει αλλού, ούτε να αποποιηθεί την ευθύνη, ούτε να βρει μια δικαιολογία, ούτε τίποτα τέτοιο. Ανεξάρτητα από το κομμάτι το νομικό κτλ. Ναι, καθαρά και το επάγγελμα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ιδιαίτερο. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να μας πεις και για τις ασχολίες σου. Λοιπόν. Τις original ασχολίες. Εντάξει, και η ιατρική original είναι απλά, ξέρεις, να το πεις σε λειτουργήμα, να το πεις επάγγελμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν δεν ασχολούμαι με την ιατρική, την παιδιατρική, ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια με το θέατρο, από κάθε σκοπιά και θέση, ερασιτεχνικά πάντα. Είχα ξεκινήσει φοιτητής στη θεατρική ομάδα της σχολής. Έχει ιατρική Αθηνών μια πολύ καλή ομάδα, πολλά χρόνια τώρα. Και έχω συνεχίσει και όταν τελείωσα τη σχολή, εκτός σχολής, με φίλους, με διάφορα σχήματα, σε φεστιβάλ, έχω σκηνοθετήσει καταστάσεις. Κάνω δηλαδή, και φέτος κάποια πράγματα. Μπορεί να συνδυαστεί δηλαδή καλλιτεχνική έτσι, φύση με την ιατρική. Το λέω γιατί κάποια επαγγέλματα δεν ξέρω αν μπορούν να αυτός που υποστηρίζει το επάγγελμα του γιατρού αν μπορεί να κάνει και την υποκριτική ή κάτι άλλο καλλιτεχνικό. Μάλιστα. Το λέω γιατί υπάρχουν άλλα επαγγέλματα, ας πούμε, όπως η αρχιτεκτονική καλή ώρα που λέγαμε τις προάλλες που είναι φύση καλλιτεχνικό επάγγελμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε. Η ιατρική, η καλή ιατρική, πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ επικοινωνιακό επάγγελμα. Δηλαδή, σε μια μέτρια εφημερία, ας πούμε, ένας γιατρός που εφημερεύει στα επίγοντα, θα εξετάσει 30 με 50 παιδιά και θα γνωρίσει αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Αυτό το πράγμα απαιτεί κάποιες δεξιότητες που δεν έχουν καμία σχέση καθαρά με το επιστημονικό σου υπόβαθρο. Ναι. Έχουν να κάνουν με το πώς παρουσιάζεις τον εαυτό σου, πώς διευκολύνεις τους άλλους να επικοινωνήσουν μαζί σου, πώς τοποθετείς την πληροφορία που ζητάς από αυτούς και που τους προσφέρεις πίσω. Αυτά όλα νομίζω ότι ειδικά με το θέατρο συγκεκριμένα έχουν τρομερή συνάφεια. Δηλαδή, αν ας πούμε σου έλεγα ότι ασχολούμαι με τη μουσική, επειδή έχω στο σπίτι δύο κιθάρες στον τοίχο και όποτε μπορώ έτσι να τους νάω, θα ήταν ένας ισχυρισμός που δεν ευσταθεί αφενός γιατί δεν το κάνω με τον ίδιο τρόπο που κάνω θέατρο. Και αφετέρου θα ένιωθα ότι στην ερώτησή σου όντως πρέπει να απαντήσω κάπως διαφορετικά. Αλλά το θέατρο είναι πάρα πολύ αξιοποιήσιμο στην ιατρική. Αντίστροφα θα πω ότι διάφορα γεγονότα και στιγμές μέσα σε ένα νοσοκομείο που εντάξει υπάρχουν στιγμές που λόγω της πίεσης ανθεί ο παραλογισμός της ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορεί να τροφοδοτήσουν τρομερά τη φαντασία για να κάνει κανείς κάτι δημιουργικό. Και εντάξει, πιο κλισέ πέρα από αυτό είναι ότι είναι μια οδός εκτόνωσης, έκφρασης και τα λοιπά, όντως. Σενάριο μπορεί να γράψεις. Μα δεν λέω, αυτά που δεν λέω ότι δεν γράφω. Και με αυτά που ζεις και κάθε μέρα. Βγάλαμε και είδηση. Ετοιμάζεις σενάριο. Εκτός από το θέατρο. Ναι. Αθλείς, ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Και τι ομάδα είσαι? Και τώρα είναι η στιγμή που σκέφτομαι. Μα καλά, μαζί δεν είχαμε πάει πριν 10 μέρες για ποδόσφαιρο. Ρωτάω εγώ γενικότερα. Εντάξει, να μάθω. Εμείς πρέπει μαζί να ρωτήσουμε. Πάμε. Σωστά. Είναι θέμα αυτοπαρουσίασης. Λοιπόν, εγώ είμαι φύση και θέση Πανιώνιος. Δεν έχω παρεκκλίνει, δεν έχω σκεφτεί ποτέ οτιδήποτε διαφορετικό. Παρόλο που έτσι παρακολουθώ διάφορα πράγματα. Προτιμώ να παίζω εγώ ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε άλλο από το να βλέπω στην τηλεόραση.
Εντάξει, δεν έχω πολύ χρόνο και γι' αυτό. Δηλαδή, μετά την ιατρική και το θέατρο, κάπου τα περιθώρια για περισσότερα πράγματα αρχίζουν και στερεύουν. Αλλά μια φορά τη βδομάδα περίπου, ένα ποδοσφαιράκι ή ένα μπασκετάκι όταν ανοίξει ο καιρός, το παίζουμε. Όχι, εδώ χωράει και τ' άλλο. Όταν ανοίξει ο καιρός, κάνω και λίγο το ποδήλατο, βασικό μεταφορικό μέσο, με πολύ φόβο στην Αθήνα. Ναι, αφού το τολμάς στην Αθήνα. Σε συγκεκριμένες διαδρομές που νιώθω λίγο καλύτερα. Δεν μπορείς να πας παντού, αλλά κάποιες διαδρομές. Άρα με μέσα κινείσαι. Εντάξει, έχω αυτοκίνητο, αλλά. Πολύ καλή ερώτηση. Τώρα μου δίνεις πάσα να πω κάτι τελείως άσχετο, επειδή θέλω. Γιατί όχι. Λοιπόν, έχω φροντίσει για λόγους και πρακτικούς. Μένω πάρα πολύ κοντά στο παίδον. Δηλαδή πηγαίνω και γυρίζω με τα πόδια. Okay. Αυτό είναι καταπληκτικό. Όποιος έχει τη δυνατότητα να μένει κοντά στη δουλειά του να το κάνει ή να δουλεύει κοντά στο σπίτι του. Ό,τι προτιμάτε. Για πάρα πολλούς λόγους. Έχω αυτοκίνητο. Προτιμάω τα μέσα για όλες τις περιπτώσεις που δεν είναι αναγκαίο να έχω αυτοκίνητο λόγω ωραρίου ή πολλαπλών μετακινήσεων. Και το καλοκαίρι παίζει πολύ ποδήλατο και πολύ πόδια. Ναι. Πάμε να γυρίσουμε λίγο στην ιατρική και σε φλέγοντα θέματα με την γρήπη. Ναι. Με τον κοροναϊό που ακούγεται πάρα πολύ. Να βάλω το σοβαρό μου πρόσωπο. εγώ έχω μια πολύ σοβαρή ερώτηση πρωτού το συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Κορονοϊός ή κοροναϊός? Αν σου πω ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν θα μου παρεξηγήσεις. Όχι, δεν σε παρεξηγήσω, επειδή μάλλον. Όχι, το πήρα χαμπάρι κάποια στιγμή διαβάζοντας την επικαιρότητα σχετικά με το θέμα ότι άνθησε και αυτή η ερώτηση και είναι από τα κλικ που δεν έκανα. Αυτά που αφορούσαν την ονομασία του ιού. Όχι γιατί το υποτιμάω σαν θέμα, αλλά εντάξει, κάπου. Ναι. Εντάξει. Οπότε, ποια ήταν η ερώτηση κατά τα άλλα? Γυρνώντας την επικαιρότητα. Ο Γιώργος μας επαναφέρει σε τάξη. Ναι, γιατί ξεφεύγουμε λίγο. Έχουμε τη γρήπη, έχουμε τον κοροναϊό. Mm-hmm. Θα έχουμε, υποτίθεται, τον κοροναϊό. Ναι. Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το πιο σημαντικό για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε στην Ελλάδα πάντα? Και αν αντιμετωπίζονται και αν, όχι αν αντιμετωπίζονται, αν η πρόληψη μπορεί να είναι και για τα δύο. Δηλαδή αν η πρόληψη μπορεί κάποιος να κάνει. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω στους συνομιλητές μου και σε όποιον μας παρακολουθεί ότι δεν είμαι ειδικός, δηλαδή δεν είμαι λοιμοξιολόγος, αλλά πέραν μια του ότι πιο... εντάξει, έχω ασχοληθεί λόγω επαγγέλματος, μας έχουν γίνει λόγω του κοροναϊού ή κορονοϊού, δεν έχω αποφασίσει ούτε εγώ είπαμε, μας έχουν γίνει κάποιες παρουσιάσεις και οδηγίες για τη διαχείριση στο νοσοκομείο από την ομάδα των λοιμοξιολόγων. Mm-hmm. Το νοσοκομείο έχει επιτροπή λοιμόξεων, ειδικούς λοιμοξιολόγους κτλ. Λοιπόν, αν με ρωτάτε τι πρέπει να φοβόμαστε και να προσέχουμε για την Ελλάδα, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνουμε, ενώ πιστεύω ότι σε παλιότερα χρόνια ήταν απολύτως κατανοητό, τη σημασία της ομαδικής προστασίας απέναντι σε ένα μεταδοτικό νόσημα. Όποιο και να είναι αυτό το μεταδοτικό νόσημα και όπως και να μεταδίδεται. Ότι αν δηλαδή αποφασίσουμε π.χ. ότι το μέτρο προφυλάξησης για τον κορονοϊό π.χ. είναι η μάσκα, πρέπει να φοράμε όλοι. Επειδή το μέσο προφύλαξης δεν είναι 100% αποτελεσματικό και είναι, ξέρω εγώ, αυθαίρετος αριθμός, 95. Οπότε, για να μειώσουμε το ποσοστό των ανθρώπων που τελικά θα νοσήσουν και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται, πρέπει όλοι να παίρνουμε μέτρα. Εδώ έχει επικρατήσει στην Ελλάδα η λογική, μα εγώ το έκανα και αρρώστησα, άρα να πω και του διπλανού μου να μην το κάνει, και έτσι κάπως έχουμε κάνει την προστασία για τα μεταδοτικά, αυτό που έχει δημιουργήσει το αντιεμβολιαστικό κίνημα, αυτό χάρη στο οποίο δεν μπορούμε να μην περνάμε με κόκκινο, γιατί περνάει και ο άλλος, και αυτό χάρη στο οποίο δεν πιστεύουμε στο σοσιαλισμό. Λοιπόν, τώρα ανοίγεις άλλα θέματα. Όχι, και το έκανα υπήρχε. Λοιπόν, για την προστασία τώρα από αυτά. Η βασική προστασία για τα λοιμώδη, όλα αυτά τα αερογενώς μεταδιδόμενα, γιατί το κοινό τους είναι αυτό, ότι είναι νοσήματα που μεταδίδονται από το αναπνευστικό με μικροσταγονίδια στην ατμόσφαιρα κτλ. Και γι' αυτό αυτά έχουν εποχιακή έξαρση το χειμώνα. Γιατί συγχρονιζόμαστε περισσότερο, είμαστε σε κλειστούς χώρους και είναι γνωστά αυτά. Ναι. Οπότε τα βασικά μέτρα προστασίας είναι: αερίζω καλά το σπίτι, αποφεύγω τους κλειστούς χώρους αν δεν χρειάζεται. Όταν έχω συμπτώματα εγώ ή κάποιος δικός μου, περιορίζουμε την επαφή μας με άλλους ανθρώπους, φροντίζουμε καλά τον εαυτό μας κτλ. Γιατί για τους περισσότερους ιούς, για τις περισσότερες ιογενείς λοιμώξεις, δεν υπάρχουν ειδικές θεραπείες.
Οπότε η πρόληψη βασίζεται στο να αποφύγουμε τη μετάδοση. Ας πούμε για τον κορονοϊό, η βασική σύσταση που έγινε στο νοσοκομείο ήταν να ξεχωρίζουμε αυτούς που έχουν, αυτό που σας είπα, συμπτώματα αναπνευστικού και να εφαρμόζουμε πολύ καλή υγιεινή των χεριών. Το οποίο ακούγεται στοιχειώδες, αλλά δεν το κάνουμε. Ενώ δεν το κάνουμε όλοι. Έτσι, ναι. Δεν το κάνουμε στο μέτρο ούτε καν του δυνατού, του επιθυμητού. Είναι πολύ παραπάνω, είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που πρέπει να γίνει. Και φυσικά για την γρήπη, επειδή ρωτάς, υπάρχει εμβόλιο. Υπάρχει εμβόλιο και οι οδηγίες οι επίσημες, τις οποίες συνήθως δεν τις συζητάμε. Χάνουμε όλο το χρόνο στα δελτία ειδήσεων με το ρεπορτάζ τρόμου. Οι οδηγίες για τον εμβολιασμό για τη γρήπη είναι από 6 μηνών και πάνω, όλοι. Ναι. Είναι βασικό, υποτυπώδες, ας πούμε. Τώρα, αν σε ρωτήσω νούμερα πόσοι έχουν κάνει εμβόλια. Ποσοστά. Κοίτα, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε πάλι δεν είναι μόνο της Ελλάδας, αλλά στην Ελλάδα το έχουμε. Και δεν ξέρω αν ασχολούμαστε σοβαρά με αυτό. Δεν έχουμε καλά στατιστικά. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο δομημένο σύστημα να μαζεύουμε στοιχεία για οποιοδήποτε πράγμα. Απλά η ιατρική πλέον, έτσι που έχει γίνει, δηλαδή υπάρχει άπειρη πληροφορία και επειδή γίνονται παντού στον κόσμο έρευνες συνεχώς, έχει γίνει μια σε πολύ μεγάλο βαθμό στατιστική επιστήμη. Το να μην έχει στατιστικά για τον πληθυσμό σου σε δυσκολεύει. Το ποσοστό εμβολιασμού που ξέρω να σας πω, ας πούμε, ανάμεσα σε π.χ. επαγγελματίες υγείας, παράδειγμα, που είναι αυτοί που το προτείνουν, είναι κάτω του 50% σε εμάς. Δηλαδή πιστεύω ότι στο γενικό πληθυσμό είναι τραγικό. Φαντάσου, ναι, στο. Και στα παιδιά έξω. Που είναι ο πληθυσμός ενδιαφέροντός μου, χωρίς να μπορώ να σας πω ποσοστά πάλι, γιατί εμείς στο Παίδων Αγία Σοφία, ως δημόσιο νοσοκομείο, βλέπουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα που είναι πιο επιβαρημένα. Δεν έρχεται ο άλλος για το καθημερινό του ραντεβού στον παιδίατρο. Ναι. Αλλά υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες σίγουρα, που η μία είναι αυτή που εμβολιάστηκε και η άλλη είναι αυτή που περιμένει να αρρωστήσει για να ζητήσει φάρμακα. Εδώ τώρα, επειδή μου έδωσε μια πάσα, θα πάω λίγο, θα ξεκινήσω να συνδυάζω λίγο τα δημοτικά με τα ιατρικά. Επειδή είπες πριν ότι πρέπει να. Το τι πρέπει να κάνουμε, τέλος πάντων, να αρέσουμε τον χώρο, να απολυμμένουμε τα χέρια μας και όλα αυτά. Είχαμε πρόσφατα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, στο τελευταίο που έγινε, νομίζω, ναι, πριν περίπου 2 εβδομάδες. Είχαμε ένα συμβάν ανάμεσα σε έναν, στον κύριο Σαρδιανό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που είναι από την σύμπραξη της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος είναι γιατρός. Ναι, είναι συνάδελφος. Και τον Γιώργο τον Κουντελάκη, όπου υπήρχε μια διαφωνία σχετικά με το αν πρέπει να μπουν αντισηπτικά στα σχολεία και το αν θα είναι ωφέλιμα. Ναι. Ωραία. Εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι. Και ποια μπορείτε να μου πείτε και το αντικείμενο της διαφωνίας, όχι για σαν... ναι και όχι. Να το σχολιάσουμε. Ναι και όχι. Δηλαδή, ο Γιώργος Κουντελάκης πρότεινε ότι πρέπει να βάλουν σε κάθε τάξη, ξέρω, σε κάθε σχολείο να υπάρχει αντισηπτικό χεριών. Και ο Νεκτάριος Σαρδιανός έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να γίνει αυτό το πράγμα στο σχολείο. Σχετικά με την πρόληψη της γρήπης, ναι, και του κοροναϊού. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να καταθέσουμε εμπειρία και άποψη. Okay. Η εμπειρία έχει δείξει ότι εμείς, ας πούμε, οι γιατροί στα νοσοκομεία που ξέρουμε ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, δεν το κάνουμε εύκολα όταν, ας πούμε, είμαστε σε ένα θάλαμο με 10 ή 20 ασθενείς. Γιατί πρέπει να πάμε και να έρθουμε 10-20 φορές σε μια βρύση. Οπότε σε κάθε κρεβάτι έχει αντισηπτικό. Ναι. Αυτό. Και έτσι έχει βελτιωθεί η συμμόρφωση. Τώρα, το να πεις ότι θα το κάνουν, τι θα το κάνουν οι μαθητές στο σχολείο, αυτό, πού θα το βάλεις, αν θα τους το δείξεις κτλ. Πρέπει να δεις τι κάνουν τώρα, να το δοκιμάσεις, να δεις τι θα κάνουν μετά. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι αν βάλουμε τα παιδιά είτε να πλένουν τα χέρια τους με μια εκπαίδευση και ένα κίνητρο, είτε να χρησιμοποιούν αντισηπτικό, ότι δεν θα το κάνει κανένα. Σίγουρα θα το κάνουν περισσότερο από ό,τι το κάνουν πριν. Οπότε, ακόμα και αν κάποιος από τη θεσμική του θέση πει «Δεν βλέπω το λόγο να βάλουμε αλκοολούχο αντισηπτικό στο σχολείο», το να πει ότι δεν βλέπω το λόγο όμως να ασχοληθούμε με την εκπαίδευση των μαθητών στα ατομικά μέτρα υγιεινής, που σαν παιδιά σίγουρα χρειάζονται, ναι, μια υπενθύμηση. Ένα σπρόξιμο. Ωραία. Αν δεν είναι αυτό, θα πρέπει να είναι κάτι άλλο. Έτσι. Το αντισηπτικό από εκεί και πέρα, για την περίπτωση πάλι την ιατρική που
πρέπει να πλένεις τα χέρια σου περίπου 150 φορές τη μέρα, αν θες να είσαι σωστός. Με ζεστό νερό, με... να το τρίβεις. Είναι αντισηπτικό. Δηλαδή έξω. Για τη δική μας περίπτωση, επειδή είναι και θέμα ο χρόνος, δεν μπορείς να αφιερώνεις τις μισές εργάσιμες να πλένεις τα χέρια σου. Το αλκοολούχο αντισηπτικό με τη συγκεκριμένη τεχνική που πρέπει να το κάνεις για να θεωρήσεις ότι έκανες σωστή απολύμανση, χρειάζεται 20 με 30 δευτερόλεπτα μια σωστή διαδικασία να πλύνεις τα χέρια. Και είναι πιο γρήγορο και είναι αποτελεσματικό για την προστασία από τα βακτήρια και τους ιούς. Ένα άλλο μέτρο πρόληψης που πάρθηκε, όπως το δει κάποιος τέλος πάντων, από το Δήμο, ήταν να κλείσουν μερικά τμήματα μερικών σχολείων της Νέας Μύρνης. Ναι. Δηλαδή, ναι, το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Είναι σωστή αυτή την αντιμετώπιση, δηλαδή κλείνοντας ένα τμήμα... Σώζεις ένα άλλο. Τώρα, παιδιά, εδώ πάλι, συγγνώμη έτσι να βολευτώ, εδώ πάλι υπάρχει ένα θέμα στη διαχείριση. Δηλαδή, περιπτώσεις π.χ. στην Κίνα έχουν κάνει καραντίνα ολόκληρες πόλεις, 10 και 15 εκατομμυρίων κατοίκων. Αυτές είναι αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Τώρα εδώ, στο πλαίσιο αυτό που το συζητάμε, το αν έχει νόημα ιατρικά, μέχρι ένα βαθμό έχει από ποια άποψη. Αν σε ένα τμήμα έχεις πολλά κρούσματα, σε μια τάξη συγκεκριμένη που είναι 25 παιδιά, αν έχεις πολλά κρούσματα, επειδή οι υιογενείς λοιμώξεις, όλες οι λοιμώξεις, δεν μεταδίδονται τη στιγμή της εκδήλωσης μόνο, ανάλογα με το νόσημα υπάρχει χρόνος πριν και χρόνος μετά που μπορεί να είσαι μεταδοτικός. Οπότε αν σε κάποια τάξη περάσει μια κρίσιμη μάζα η παρουσία των παιδιών που νοσούν, θα μπορούσε να έχει κάποια λογική, αλλά... Αυτή η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται, δεν ξέρω, με κάποια κριτήρια, από κάποιους ανθρώπους που έχουν εμβαθύνει σε αυτό. Γιατί κατά τα άλλα, επειδή υπάρχουν διάφορα φαινόμενα, όχι μόνο στη Νέα Σμύρνη, σε σχολεία, με διάφορους γονείς που φοβούνται, με άλλους που νιώθουν θυγμένοι, με διευθυντές σχολείων που δεν θέλουν να παίρνουν ευθύνη για τέτοια πράγματα. Εκεί νομίζω ότι το ζήτημα είναι λεπτό και άμα ήταν όντως τόσο σοβαρό το θέμα, θα είχε επισημανθεί και κάποια. Από κάποια αρμόδια αρχή κεντρικότερη υγείας ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ας πούμε, κλείστε τα σχολεία. Δεν ξέρω στην προκειμένη περίπτωση πόσοι μαθητές νοσούσαν και από ποιο νόσημα και με τι συμπτώματα, αλλά και σε εμάς μας έχουν προσεγγίσει, ας πούμε, στο νοσοκομείο και εμένα προσωπικά μου έχει συμβεί και ζητάνε βεβαιώσεις για λογαριασμό των σχολείων για να επιτρέπει σε μαθητές να επιστρέψουν στο μάθημα. Ασυμπτωματικά παιδιά που έχουν περάσει μέρες. Με υγιή εικόνα κτλ. Δηλαδή αυτά δεν στέκουν, δεν ευσταθούν. Αυτό που θα ευσταθούσε εκεί πέρα, έτσι, αν ήταν να γίνει μια παρέμβαση, ήταν μαζί με το κλείσιμο της τάξης, ξέρω εγώ, να γίνει και μια διερεύνηση. Δηλαδή πόσα από αυτά τα παιδιά είχαν γρήπη, γιατί την πατήσαμε, να κάνουμε μια επιμόρφωση για τους εμβολιασμούς, π.χ. για τα μέτρα προστασίας. Αλλιώς, και σωστό να βρει κάποιος επιχειρήματα να το κρίνει, του χρόνου θα κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή κάθε χρόνο στην έξαρση της γρήπης θα κλείνουμε δύο τμήματα. Σχετικά με το κοροναϊό. Πάλι ένα κοροναϊό. Είναι αυτό το βασιλικό πράγμα. Κορώνα. Γίνονται συζητήσεις. Θα έρθει στην Ελλάδα, δεν θα έρθει στην Ελλάδα, πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Έχεις κάτι να μας πεις για κάποια εικόνα. Στην παρουσίαση που μας έκαναν, πρέπει να έχουν περάσει περίπου 2 εβδομάδες βέβαια, και αυτό επειδή είναι κάτι που τρέχει πάρα πολύ καθημερινά, ίσως είμαι λίγο πίσω στις λεπτομέρειες. Αλλά η μεταδοτικότητα του ιού, όπως έχει υπολογιστεί, είναι με τους δείκτες που το υπολογίζουν οι λοιμοξιολόγοι σχετικά χαμηλή σε σχέση με άλλες επιδημίες γρήπης που ήρθαν από την Άπο Ανατολή στο παρελθόν. Τα περισσότερα κρούσματα εκτός Κίνας είναι σε μέρη που έχουν απευθείας. Επικοινωνία, δηλαδή κάποιο μεταφορικό μέσο, αεροπλάνο, με τη συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό θεωρούμε ότι επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε απευθείας πτήσεις από την περιοχή του Γουχάν, ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε κρούσμα. Μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα, υπήρχαν κάποια ύποπτα. Εγώ πιστεύω προσωπικά από όσα έχω δει για αυτά που θεωρήθηκαν ύποπτα κρούσματα και από τον κόσμο που σειραίει στο νοσοκομείο για αυτό το λόγο, ότι έχει παίξει μεγάλο ρόλο πόσο έχει επικοινωνηθεί αυτό στα μέσα, σαν κάτι φρικιαστικό. Και δεν λέω ότι είναι κάτι ασήμαντο, αλλά αυτός ο ιός με τα δεδομένα που υπάρχουν δεν είναι αυτό το πράγμα που ο κόσμος φοβάται. Κολλάς πεθαίνεις, να το πω έτσι χοντροκομμένα. Είναι ένας ιός που έχει κάποιους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας υπολογισμένους
ως επιτοπλίστων από ό,τι φαίνεται ακόμα και σε αυτές τις χιλιάδες στην Κίνα, σε άτομα που είναι επιβαρημένα ή ηλικιωμένοι, και δεν το μειώνω, αλλά είναι πιο ευάλωτοι. Ναι, ναι. Έτσι, που σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς για όλες τις λοιμώξεις χρειάζεται να παίρνουν κάποια παραπάνω μέτρα προστασίας. Και θα το κλέψω από την παρουσίαση που μας έκαναν στο νοσοκομείο και θα το πω ότι και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα, οι άνθρωποι που πεθαίνουν κάθε χρόνο από τροχαία ή από καταχρήσεις θα είναι εκατοντά χίλια, δεν ξέρω τι, πλάσιοι από τους ανθρώπους που μπορεί να κινδυνεύσουν από τον ιό το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Αλλά δεν μας πειράζει. Αυτό είναι κάτι που έχουμε αποδεχθεί στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, όπως σας είπα και για άλλα πράγματα πριν, νοσούμε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ στην αντίληψη των μεγεθών στην Ελλάδα. Κοροναϊό, λοιπόν, έτσι όπως το κόβω, δεν πιστεύω ότι θα, αν δεν έχουμε μέσα στον επόμενο ένα μήνα που είναι η έξαρση των ιογενών λοιμώξεων, πιστεύω ότι μάλλον δεν θα έχουμε και ότι και να έχουμε θα είναι πολύ λίγα τα κρούσματα. Mm-hmm. Ξέρεις, καθημερινά αυτό που βλέπω εγώ είναι μπαίνω σε ένα λεωφορείο. Mm-hmm. Σε κάποια στάση θα μπει κάποιος που μοιάζει Κινέζος και έχουμε μια σταδιακή απομάκρυνση όλη του κόσμου σε μια μίνι καραντίνα, ξέρεις, σε μια άκρη στο λεωφορείο. Εντάξει, υπάρχουν και αστεισμοί για τα δέματα από Κίνα, για τις παραγγελίες και ότι κάποια προϊόντα κολλάνε. Εντάξει, είναι το πόσο έχουν τα μέσα, πόσο έχουν τρομάξει τον κόσμο και τι αντίληψη έχουν περάσει. Αλλά και ο κόσμος από την πλευρά του. Δηλαδή αυτή την εποχή ο καθένας επικαλείται απέναντι σε έναν επιστήμονα όπως εγώ ή σε οποιονδήποτε άλλο. Ότι έχει το ίντερνετ να διαβάσει και να μάθει. Έχει πρόσβαση στη γνώση. Ναι. Και παρόλα αυτά, επειδή έχει πρόσβαση στη γνώση, δεν την αξιοποιεί. Λέει όποτε θέλω θα το δω. Δες το. Όταν κάτι σε φοβίζει δηλαδή και έχεις τη δυνατότητα ακριβώς, μέσα σε ένα τέταρτο ακριβώς να ελέγξεις την πληροφορία, γιατί δεν το κάνεις. Επειδή πες για το διαδίκτυο. Αγαπημένο σου θέμα, έτσι, σε βλέπω έτσι. Όχι, διαδίκτυο, γιατροί. Mm-hmm. Πόσοι από εμάς γίνονται καθημερινά γιατροί διαβάζοντας μια ιατρική, ένα ιατρικό άρθρο, ας πούμε, για τον κοροναϊό. Δηλαδή, διαβάζει για τον κοροναϊό κάποιος, λέει, α, ήρθε στην Ελλάδα, θα πεθάνω. Δηλαδή, πόση παραπληροφόρηση σχετικά με ιατρικά θέματα έρχεται από το διαδίκτυο. Mm. Κατάλαβε, πάω. Κατάλαβα. Αυτό κάπως συνδέεται μέσα στο μυαλό μου με αυτό που με ρωτήσατε πριν για τις ιατρικές σπουδές. Δηλαδή και για μένα στην πράξη έχω αυτή τη στιγμή διαθέσιμο ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας τον οποίο πρέπει να μάθω να διαχειρίζομαι. Mm-hmm. Και αυτό προσπαθώ να το κάνω, δυσκολεύομαι αρκετά δηλαδή στην πραγματικότητα με τόσα χρόνια σπουδών και αποκλειστικής ανασχόλησης με το αντικείμενο. Οπότε οποιοδήποτε διαβάζει κάτι προφανώς παίρνει μια πληροφορία η οποία σε όλα αυτά τα clickbait site, σε όλες τις σελίδες που προσπαθούν απλά να μαζέψουν διαφήμιση, η πληροφορία είναι εντυπωσιακή, κακογραμμένη, με επιχαίους τίτλους και μη επιστημονική. Δεν είναι εκλαϊκευμένη απλά, είναι λαϊκίστικη. Το χαλάει. Εάν κάποιος έχει τη διάθεση να διαβάσει περιστατωμένα, θα μπορεί μετά να έρθει σε κάποιον ειδικό και να συζητήσει και να καταλάβει καλύτερα αυτά που τον προβληματίζουν. Δηλαδή δεν είναι ίσα ίσα που δεν είναι αμέτωχος κάποιος που διαβάζει, αλλά το να υποκαταστήσει με λίγο διάβασμα, γιατί αυτό το λένε εξ εμάς. Μα γιατρά, εγώ το διάβασα. Και δεν λέει αυτό που μου λες, λέει κάτι άλλο. Ναι, κάπου πρέπει λίγο να σεβόμαστε, όπως και εγώ σεβόμαι το μηχανικό αυτοκινήτων, γιατί δεν ξέρω τη δουλειά του. Δηλαδή, ναι, ωραία, καταλαβαίνω, έχει ανάψει ένα λαμπάκι. Την άλλη φορά που έκανε αυτό τον ήχο ήταν ο αισθητήρας σε κεντροφόρου, αλλά τώρα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν θα πάω και θα του πω, ξέρεις, όμως είναι ο αισθητήρας κεντροφόρου. Θέλει ο κόσμος να ασχολείται, να ενημερώνεται και να καταλαβαίνει το ρόλο του καθενός. Σίγουρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Πάμε, ναι. Και να επιστρέψουμε με πιο hot θεματάκια. Υποσχόμαι. Άλλης πίσεως. Μάλιστα. Ανυπομονώ.
Επιστρέφουμε λοιπόν και πάμε λίγο πιο πολύ για τα δημοτικά μας. Πάμε. Έβαλες υποψηφιότητα λοιπόν στις τελευταίες εκλογές και να μας πεις λίγο πώς πήρες αυτή την απόφαση, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που το σκεφτόμουν, όχι συγκεκριμένα την έννοια των δημοτικών εκλογών και την τοπική αυτοδιοίκηση. Σκεφτόμουν πολλά χρόνια, μπορώ να πω, ότι θα ήθελα να μπορώ να βρεθώ σε μια κατάσταση στην οποία να έχω τη δυνατότητα να κάνω επιλογές και να πάρω αποφάσεις για να αλλάξω πράγματα στο περιβάλλον μου και να έχω και μια ανατροφοδότηση, ας πούμε, από τους ανθρώπους που αυτό τους αφορά. Αυτό συμβαίνει και στο επάγγελμα, κατά κάποιον τρόπο, σε πιο μικρή κλίμακα και ενίοτε σε μεγαλύτερη. Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή τώρα αυτών των εκλογών ήταν ευνοϊκότερη από ό,τι στο παρελθόν, ήταν πιο όρημη η σκέψη. Μου δόθηκε η ευκαιρία, παύλα πρόταση, από τον Γιώργο τον Κουτελάκη, με τον οποίο μπορώ να πω ότι έχουμε ιδεολογικά κοινή καταβολή, δηλαδή και εγώ έτσι βλέπω τον εαυτό μου. Στη Νέα Σμύρνη, φυσικά, που είναι η πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα, τουλάχιστον τα περισσότερα χρόνια. Και νιώθω ότι ήταν η στιγμή που αποφάσισα ότι είμαι σε μια θέση, τα πράγματα που θέλω να δώσω, να μπορώ να αρχίσω να τα δίνω. Δηλαδή, να το θέσω αλλιώς, ότι από αυτή τη στιγμή βλέπω τον εαυτό μου σαν κάποιον που είναι αρκετά καλός για να το κάνει αυτό. Είναι και καλύτερος από κάποιους που το κάνουν ήδη. Διαφορετικά θα μπορούσα να συνεχίσω να επιλέγω να υποστηρίξω κάποιον που βλέπω ότι το κάνει καλύτερα από μένα. Αυτό συνέβη και είπα, okay, ας το κάνουμε. Τώρα, να κάνω μια παρένθεση, sorry λίγο. Μου έδωσε πάσα με αυτό... το μικρόφωνο. Όχι, το άνοιξα, Μου έδωσε πάσα με αυτό που είπες, αλλά... Θέλω να το ξανασχολιάσουμε και να το ξανασυζητήσουμε αφού έχεις παρακολουθήσει δημοτικά συμβούλια. Επειδή είπες κάτι ότι μπορεί να είμαι και καλύτερος από κάποιους που το κάνουν ήδη. Θέλω πραγματικά να, κάποια στιγμή που θα βρεις την ευκαιρία να αφιερώσεις χρόνο και να παρακολουθήσεις έστω με 2-3 δημοτικά συμβούλια, θα καταλάβεις το επίπεδο και την ποιότητα. Εντάξει. Και τότε θα σε καλέσω να συζητήσουμε πάλι, αλλά να το πούμε αναλυτικά. Εγώ οφείλω στον εαυτό μου, έτσι, να είμαι όχι μετριοπαθής, αλλά να είμαι συνετός. Δηλαδή, να αποφύγω να μπω σε διαδικασίες, να έχω έπαρση, δεν ξέρω εγώ τι, χωρίς να έχω ακόμα την ευκαιρία να πράξω το οτιδήποτε που θα κριθεί. Αλλά αφού μου δίνεις την μπάσα που σου έδωσα και τα λοιπά, θεωρώ ότι αν μη τι άλλο, σε πολλά πόστα και σε πολλές καταστάσεις που έχω βρεθεί, είτε είναι ερασιτεχνικές ασχολίες, είτε είναι επαγγελματικές ή κοινωνικές δραστηριότητες, οι περισσότεροι άνθρωποι, ασχέτως των προθέσεών τους, δεν είναι αρκετά δομημένοι στον τρόπο που τα προσεγγίζουν, δεν έχουν μάθει να θέτουν συγκεκριμένους στόχους, να αξιολογούν τη δουλειά τους και να τη βελτιώνουν στην πορεία. Ακόμα δηλαδή, και αν το κάνουν. Αυτό το πράγμα δεν αμφιβάλλω. Ότι εγώ το κάνω και πολλοί άλλοι όχι. Συμφωνώ μαζί σου. Και ειδικά είναι ακόμα χειρότερο να το κάνουν και 20 χρόνια. Εντάξει, ναι, απ' την άλλη, εκεί έρχεται η τούμπα και λέει ότι υπάρχει στην πολιτική, όπως και στην επαγγελματική ζωή, για να συνεχίσεις να πορεύεσαι, έχεις κάποιους που ζητάνε τις υπηρεσίες σου. Έτσι. Οπότε, αν αυτοί που πληρώνουν τις υπηρεσίες σου ή αν αυτοί που σε επιλέγουν για εκπρόσωπο, σε ψηφίζουν, σε εκλέγουν σε αξιώματα, δεν βλέπουν ότι η σοβαρότητά σου μπορεί να είναι η ελάχιστη απαραίτητη. Εκεί εγώ αποστομώνομαι και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσω αυτό, γιατί εγώ προσπαθώ να είμαι μεθοδικός. Αν κάποιος που δεν είναι εξακολουθεί να βρίσκεται στην προτίμηση του κόσμου, προβληματίζει εμένα, αλλά πρέπει να προβληματίζει και τον κόσμο. Είναι τα politics μετά στη μέση. Τέλος πάντων. Και τέλος πάντων, μετά αφήνουμε τις τρεις τελείες, αποσιοποιητικά. Ωραία. Να φανταστώ, δεν μετάνιωσες που κατέβηκες. Όχι, δεν μετάνιωσα σε καμία περίπτωση. Όχι. Εντάξει, ήταν η πρώτη φορά. Ήξερα ότι το πρόγραμμά μου ήταν ήδη επιβαρημένο. Δεν είχα δηλαδή το χρόνο που θα ήθελα εγώ να έχω για να έρθω σε τριβή με τους ανθρώπους της πόλης, οι οποίοι εντάξει δεν με γνώριζαν. Δεν μπορείς να πεις ότι είσαι ένα γνωστό πρόσωπο στη Νέα Σμύρνη σε αυτή την ηλικία κτλ.
έτσι ώστε να είναι και πιο αντικειμενική η κρίση που θα λάβω πίσω. Γιατί εντάξει, ένας άνθρωπος που κατάγεται από την πόλη, 100-200 γνωστούς και συγγενείς και φίλους τους έχει, δεν λέει κάτι αυτό. Ίσα-ίσα. Μάλλον αυτό δεν λέει τίποτα. Απ' την άλλη, σχολιάζοντας αυτό που μόλις είπα, για να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο με την πολυπροσωπεία υποψηφίων που υπήρχε φέτος, χρειαζόταν κάτι σαν 500 ψήφοι. Το οποίο σαν νούμερο το βρίσκω τόσο χαμηλό που, ώστε να είναι στα όρια της τυχαίας διακύμανσης. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να προβληματίσει. Δηλαδή, ωραία, ναι, ο καθένας μπορεί και δικαιούται να είναι υποψήφιος και τα λοιπά. Αλλά αυτό προβληματίζει τελικά για την ίδια την έννοια και τη διαδικασία της αυτοδιοίκησης. Ο σκοπός είναι να είμαστε όλοι υποψήφοι. Δηλαδή, όλοι οι συνυποψήφοι μας της παράταξής μου και των υπολείπων παρατάξεων που ήταν, δεν ξέρω τι αριθμός, 700 άτομα, δεν ξέρω το νούμερο ακριβώς. Ήταν 7 παρατάξεις επί 60 υποψήφιους, 400 και κάτι, ας πούμε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν όλοι ότι αν εκλέγονταν θα ήταν σε θέση να προσφέρουν και να παράξουν έργο αντικειμενικά, ή πρέπει απλά να συμπληρώνουμε ψηφοδέλτια. Δεν πρέπει να οριμάσουμε. Το λέω, αυτό, το λέω εφθαρσός. Αυτό προφανώς έγινε από όλες τις παρατάξεις. Δηλαδή, όχι, δεν όλες οι παρατάξεις είπαν ότι ξέρεις τι, εγώ πρέπει να συμπληρώσω ψηφοδέλτιο, οπότε σου λέει βάλε. Μα δεν βάλε. Είναι για να ασκήσουμε κριτική συγκεκριμένα σε ένα πολιτικό φορέα ή σε ένα πρόσωπο. Όχι, είναι στο πώς λειτουργεί όλο το σύστημα. Να το πω ανάποδα. Εγώ αυτό που λέω, το λέω γιατί έκανα εγώ αυτή την κριτική στον εαυτό μου. Και επειδή με ρώτησε αν το μετάνιωσα, θεωρώ ότι θα δυσκολευόμουν αρκετά αν είχα καταφέρει να εκλεγώ με την πρώτη. Αλλά άλλο θα δυσκολευτώ, άλλο δεν είμαι έτοιμος. Αυτό. Δηλαδή, θεωρείς ότι έβαλες τις βάσεις προκειμένου να έρθεις, ξέρω εγώ, σε 3 χρόνια και να πεις, ναι, εγώ είμαι ο Σωτήρης, είχα κάνει αυτά, μπορώ να προσφέρω αυτά και έχω βάλει και μια βάση προκειμένου να πάω πιο έτοιμος. Να σου πω την αλήθεια, αυτή τη βάση που περιγράφεις την έχω βάλει μόνο μέσα μου. Δηλαδή, η δουλειά που πρέπει να γίνει για να είσαι σε περισσότερη ετοιμότητα να ασχοληθείς με τα θέματα τα οποία δεν θα είναι τα θέματα που θες εσύ. Αυτό είναι το άλλο. Όταν βρεθείς σε μια θέση ευθύνης, δεν επιλέγεις με τι θα ασχοληθείς. Πρέπει να ασχοληθείς με τα πάντα. Ούτε μπορείς να λες, εντάξει, άστο αυτό, θα το δούμε μετά, θα το κάνει κάποιος άλλος. Αυτοπροτάθηκες και σε επέλεξαν να τα λύσεις. Και το άλλο είναι ότι σίγουρα δεν έχει γίνει δουλειά στο να έρθω σε περισσότερη τριβή με την περιοχή και τα προβλήματά της, σαν κάποιος που προτείνεται για να τα λύσει. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχω ακόμα απήχηση στο να με κρίνουν ή να με επιλέξουν. Αυτό πρέπει να δουλευτεί. Σχετικά με τις εκλογές γενικότερα, είδαμε ένα τεράστιο νούμερο, θα πω, αποχής. Ναι. Είδαμε ότι... Το συνηθισμένο, νομίζω, της τελευταίας δεκαετίας, ας πούμε. Συνηθισμένο, αλλά και ανεβασμένο κιόλας. Ναι, ναι, συνεχίζει να ανεβαίνει. Ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πώς το είδες εσύ, δηλαδή... Προσωπικά, σε σταυρούς μάλλον, η αποχή σε επηρέασε. Θεωρείς ότι, ξέρεις τι, αν ερχόταν το 100% θα έπαιρνα τόσους σταυρούς. Εγώ Σωτήρη Σεμερτζιάν. Εσύ ο Σωτήρης Σεμερτζιάν, εσύ ο ποιότητα ζωής, εσύ ο όποιος θες. Ωραία, κοίτα. Εγώ Σωτήρη Σεμερτζιάν δεν μπορώ να κρίνω, γιατί δεν έχω να συγκρίνω με προηγούμενη εμπειρία ή διαδικασία και γιατί δεν μπήκα καθόλου στη διαδικασία να σκεφτώ έναν προς έναν και τα λοιπά, ποιοι άνθρωποι μπορεί να επέλεξαν να μου δώσουν σταυρό ή όχι. Δηλαδή έκανα την καμπάνια μου στηρίζοντας την παράταξή μου, όντας ειλικρινής στο ότι είναι η πρώτη μου φορά, αλλά το πιστεύω και πίστευα ότι θα κέρδιζε η παράταξη στο Δήμο, ότι μπαίνοντας στη διαδικασία. Δεν ξέρω αν είχε περισσότερη συμμετοχή, πόσους παραπάνω. Εντάξει, αναλογικά σίγουρα θα έπαιρνα και εγώ κάτι παραπάνω. Ως προς την παράταξη όμως, πιστεύω ότι ήταν σημαντικό. Και πιστεύω ότι μπορεί να ήταν διαφορετική η έκβαση για δύο λόγους. Ο ένας είναι η μικρή διαφορά στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή στο δεύτερο γύρο μειώθηκε πολύ η ψαλίδα από τον πρώτο αριθμητικά και πρακτικά ο πρώτος δεν ανέβασε τους αριθμούς του. Είχε ό,τι είχε και στον πρώτο γύρο, κινητοποίησε την ίδια μάζα ψηφοφόρων. Ενώ από αυτούς που ψήφισαν, κάποιοι που πιθανότητα είχαν ψηφίσει άλλες παρατάξεις, ψήφισαν τελικά την ποιότητα ζωής στο δεύτερο γύρο. Και το θεωρώ και γιατί με βάση την κεντρική πολιτική σκηνή, η οποία με ευθύνη όλων των μεγάλων κομμάτων πιστεύω και των μέσων επικοινωνίας, έχει εκπαιδεύσει τον κόσμο στη τιμωρητική ψήφο. Δηλαδή αυτό είναι ένα προεκλογικό επιχείρημα που θυμάμαι από παιδί. Ψηφίστε εμάς γιατί οι άλλοι τα δεν δίνα. Και έχει εκπαιδεύσει και τον κόσμο στη βραχία μνήμη.
πιστεύω ότι και αυτό έπαιξε ρόλο σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Και ελπίζω στις επόμενες να μην έχουν ξεχάσει πώς είναι αυτή τη στιγμή το κέντρο της Νέας Σμύρνης και πόσο δυσλειτουργικό είναι για τους πολίτες, ούτε τι έργα έχουν παραδοθεί, ούτε τι δεν έχει παραδοθεί κτλ. Εν πάση περιπτώσει. Νομίζω λοιπόν ότι αν ο κόσμος απέφευγε να επιλέγει την τιμωρητική ψήφο ή την αποχή σαν τιμωρητική συμπεριφορά στο πολιτικό σύστημα, πιθανώς η παράταξη του Γιώργου Κουτελάκη ποιότητα ζωής να είχε πάρει περισσότερες ψήφους και ίσως να είχε πάρει και το Δήμο. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, έτσι. Πιστεύεις δηλαδή, επειδή είπες, αν θα θυμάται ο κόσμος, σε αυτές τις δημοτικές εκλογές ήταν πάρα πολύ κοντά με το φιάσκο της Ομήρου. Mm-hmm. Γιατί για μένα, προσωπικά για μένα και για πάρα πολλούς νεοσμυρνιώτες, φιάσκο ήταν. Αυτό το πώς έγινε, το πόσο κράτησε το έργο για 500 μέτρα δρόμο. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Ναι, δηλαδή να μαζευτούμε 10 φίλοι να το στρώσουμε, ξέρω, ναι, κάπως έτσι πάει. Ξεχνάτε τον ποδηλατόδρομο. Οπότε... Οπότε, πώς πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι παρά κάτι τόσο σημαντικό και τόσο κακό, τόσο κοντά στις εκλογές, ο κόσμος πάλι πήγε προς τα εκεί? Ναι. Δηλαδή, η ερώτησή σου νιώθω ότι κάπως την εμπεριείχα και είναι σαν να θες να το διευκρινίσω ότι τι. Ναι, γιατί, ας πούμε, πώς θα θυμάται, δηλαδή, όταν ο κόσμος όντως έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα, όταν ο κόσμος πιθανά μπορεί να έχει εκπαιδευτεί και όχι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 και 30 χρόνια στις πελατειακές σχέσεις. Mm-hmm. Πώς πιστεύεις ότι όταν κάτι τόσο σημαντικό και τόσο κοντά στις εκλογές δεν ήταν ικανό να ανατρέψει μια κακή διοίκηση, τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή για να ανατραπεί κάποια κακή διοίκηση? Κοίτα. Θα ήταν θεμητό πραγματικά σε καμία εκλογική ή άλλη παρόμοια δημοκρατική διαδικασία να μην αλλάζει τόσο πολύ η έκβαση, να μην καθορίζεται τόσο πολύ από ένα μεμονωμένο έργο ή μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Έτσι. Δηλαδή θα ήταν θεμητό όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επιλέγουν την Α ή τη Β πρόταση, γιατί αυτός που είναι υποψήφιος καταθέτει τον εαυτό του σαν πρόταση. Αυτό συμβαίνει κανονικά στον ιδεατό μου κόσμο. Να μπορεί να υποστηρίξει αυτός που το επιλέγει, γιατί επιλέγει αυτό, δηλαδή να φύγει από τη μέση το όχι εσένα τον άλλο. Αυτό το όχι εσένα τον άλλο, το όχι εμάς εσάς, το όχι, αυτό διευκολύνει πάρα πολύ τις επιλογές που δεν χρειάζεται να έχουν άλλα επιχειρήματα. Και εντάξει, σίγουρα διάφοροι συμπολίτες μπορούν να πούν ότι ναι, εγώ όμως θυμάμαι ότι επί δημαρχίας τάδε, είτε του Γιώργου Κουτελάκη, είτε κάποια παλιότερη, είτε του Τζουλάκη τώρα, αν κάποιοι δεν τον στήριξαν, συνέβη το τάδε που δεν μου άρεσε. Δεν νιώθω, όσο πρόλαβα να συζητήσω με τον κόσμο, ότι ο κόσμος θεωρεί τις δημοτικές εκλογές κάτι αρκετά σημαντικό. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα τις υποτιμάει σε σχέση με τις ευρωεκλογές ή τις βουλευτικές εκλογές. Και ενώ καταλαβαίνω τη διαφορετική βαρύτητα που έχουν, είναι κάτι που είναι κοντά σου. Είναι άμεσα προσβάσιμο, επηρεάζει την καθημερινότητά σου πρωτογενώς και μπορείς μάλιστα να έρθεις και σε επαφή μαζί του και να το παρακολουθήσεις και να του ζητήσεις να βελτιωθεί πριν τις επόμενες εκλογές. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα όπως βγήκε κοινοβούλιο, τώρα τελειώσαμε. Ναι, όλα αυτά που λες. Επηρεάζει λεπτομέρειες στην καθημερινότητά σου που μπορεί να είναι πολύ ουσιαστικές. Η Νέα Σμύρνη, ευτυχώς, είναι ένας ωραίος δήμος. Το γιατί τώρα κάποιος που κατοικεί στη Νέα Σμύρνη ή ψηφίζει στη Νέα Σμύρνη, γιατί μπορεί να μην κατοικεί, είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι. Έτσι, όπως και το θέμα, αυτό έχει την προέκταση μετά που ήρθε από την κεντρική πολιτική σκηνή πάλι των Ελλήνων του εξωτερικού, το δικαίωμα στην ψήφο. Ωραία αυτό, αλλά οι ετεροδημότες, ας πούμε, γιατί να μην ψηφίζουν όλοι στον τόπο κατοικίας τους? Εκεί κάπως αρχίζει και περιπλέκεται το πράγμα. Έτσι, κάποιος δηλαδή που δεν μένει στη Νέα Σμύρνη, επειδή μπορεί να είναι χιλιάδες οι ετεροδημότες, αν έχουν χύψη κίνητρα, οποιοδήποτε είδους, ναι, ναι, μπορεί να καθορίσουν το αποτέλεσμα ή όχι. Δεν νομίζω ότι δεν θυμούνται ή δεν βλέπουν τι συνέβη στην Ομήρου, ούτε πιστεύω ότι. Η Ομήρου ήταν ένα παράδειγμα που ήταν κοντά, ξέρω εγώ. Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος δεν το παίρνει στα σοβαρά. Νομίζω ότι αν ο κόσμος τα έπαιρνε στα σοβαρά και να έβγαζε πάλι την αρχή που έβγαλε, να έβγαζε τον Τζουλάκη, έτσι, θα τον έπιανε ταυτόχρονα την επόμενη μέρα το πρωί και θα του έλεγε: λοιπόν, μας είπες ότι αυτό θα τελειώσει σε ένα μήνα. Τέλειωνε.
ή ξέρω εγώ, βγήκες Γιώργο Κουτελάκη. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Βγήκες και είπες, θα κάνεις μια λίστα 4 σελίδες. Ξεκίνα. Ο κόσμος δεν θα το έκανε αυτό, όποιος και να είχε βγει. Οπότε, καλός ή κακός, για τους κακούς πολιτικούς ευθύνονται οι τιμωρητικοί ή οι αδρανείς ψηφοφόροι. Γιατί δεν είμαστε ψηφοφόροι όπως δεν είμαστε καταναλωτές. Είμαστε πολίτες. Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτή την έννοια. Πού νομίζω ότι μιλάω, ρε. Σου λέω, δες κανένα δημοτικό συμβούλιο και τα πούμε μετά. Λοιπόν, 6 μήνες πριν, 6 μήνες πόσο είναι, έβαλες υποψηφιότητα και δεν εξελέγει. Σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2020. Ναι. Τι κάνει ο Σωτήρης για το Δήμο, τι κάνει, πώς δραστηριοποιείται. Για την παράταξη. Για την παράταξη, για οτιδήποτε. Τι κάνει μόνος του. Ωραία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Σωτήρης θέλει να κάνει περισσότερα από όσα κάνει. Έτσι, μέχρι στιγμής πέρα προσπαθώ να είμαι σε επαφή με τα πράγματα που τρέχουν στα δημοτικά της πόλης, εφόσον δεν είμαι εκλεγμένος και τα λοιπά, να έχω μια καλή πληροφόρηση. Θα ήθελα, εν ελθέτω χρόνο, όσο συντομότερα μπορώ τόσο καλύτερα, να μπορώ να συμμετέχω σε δραστικά πράγματα, συμμετοχικά από τους κατοίκους της πόλης για την πόλη, εθελοντικές δράσεις και τα λοιπά, και ιατρικού περιεχομένου και πολιτιστικού και το επάγγελμα και την ασχολία. Συμμετέχω στις δράσεις του Συλλόγου Νέα Σμύρνη Ποιότητας Ζωής, σε κάποιες από αυτές, όπου έχει συσταθεί και ένα τμήμα νεολαίας, ας πούμε, εδώ και λίγους μήνες. Είχες και μια ομιλία πρόσφατα στην εκδήλωση που έγινε με την κοπή της πίτας του Συλλόγου. Ναι, που κόψαμε την πίτα του Συλλόγου στο αμφιθέατρο της Λεοντίου, στη Νέα Σμύρνη, και μίλησα εκ μέρους του τμήματος νεολαίας του Συλλόγου για τα πράγματα που έχουμε ξεκινήσει και που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε, που είναι κυρίως πολιτιστικού άξονα. Έτσι, προς το παρόν είμαστε λίγο στην αρχή, έχουμε κάνει περισσότερο ψυχαγωγικά πράγματα, αλλά θέλουμε να καταφέρουμε να τραβήξουμε τους νέους που έχουν όρεξη να κάνουν τα πράγματα που τους αρέσουν κοντά μας και να οργανώσουμε πράγματα της ανάλογης κλίμακας. Δηλαδή, για να το κάνω πιο απλό, εάν κάποιον του αρέσει, δεν ξέρω, να κάνει μια αναδάσωση, να πάει μια εκδρομή, να διοργανώσει μια θεατρική μουσική εκδήλωση κτλ., κανείς μόνος του δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά αν υπάρχουν 20 άνθρωποι που έχουν το ίδιο ενδιαφέρον, οι οποίοι δεν γνωρίζονται, μπορούν να έρθουν κοντά μας, που έχουμε ήδη ξεκινήσει μια τέτοιου είδους λογική και προσπαθούμε να την οργανώσουμε καλύτερα, και να τα συντονίσουμε και να τα πραγματοποιήσουμε. Μία κλασική ερώτηση που κάνουμε σχεδόν πάντα. Αυτά τα σχεδόν. Για πες. Στη Νέα Σμύρνη. Σε ποιον δεν το ρώτησες, θα μου πεις μετά. Κάτσε να σκεφτώ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο θετικό και το μεγαλύτερο αρνητικό της Νέας Σμύρνης. Σαν πόλη. Σαν πόλη, πώς το βλέπεις εσύ, τι σ' αρέσει περισσότερο, τι δεν σ' αρέσει καθόλου. Ένα θετικό, ένα αρνητικό. Ναι. Λοιπόν, η Νέα Σμύρνη έχει το εξής μαγικό για μένα, που με φίλους που μπορεί να έχω και γνωστούς από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από το Λυκανοπέδιο, δεν έχω βρει κάποιον να νιώθει ή να μπορεί να πει κάτι αντίστοιχο. Η Νέα Σμύρνη είναι γειτονιά. Είναι γειτονιά με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή, εμείς το κεντρικό σημείο της πόλης το λέμε η πλατεία και τελείωσε. Δεν είναι η πλατεία Τάδη, η πλατεία Δίνα. Είναι η πλατεία. Η πλατεία μας. Είναι μια πόλη που έχει αυτό το ιδιαίτερο ιστορικό παρελθόν. Έχει αυτόν τον ιδιαίτερο αρχικό πληθυσμό, ο οποίος βέβαια δεν είναι πια αυτός που ξεκίνησε. Έτσι. Είναι μια δημοφιλής περιοχή για να μένει κανείς. Θεωρείται καλή, έχει τα πάρκα της, το Άλσος, την πλατεία. Το καλό της είναι αυτό, είναι ότι είναι γειτονιά. Το κακό της ταυτόχρονα είναι ότι κινδυνεύει να το χάσει εάν οι χώροι οι οποίοι δημιουργούν αυτή την αίσθηση, δηλαδή κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου και δραστηριοτήτων αθλητικών, πολιτιστικών, υπαίθριων κτλ., δεν συνεχίσουν να είναι φροντισμένοι, να είναι προσβάσιμοι και να είναι και όλο και περισσότερο. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρκεί να θυμάμαι την Νέα Σμύρνη όπως ήταν όταν ήμουν 6 χρονών. Θέλω να είναι μια πόλη που συνεχίζει μέσα στον εξυγχρονισμό της να είναι μια πόλη για τους ανθρώπους της. Δηλαδή, να είναι η πόλη που νιώθεις ασφαλής, να πας μια βόλτα ανά πάσα στιγμή της ημέρας, να βρεις τους φίλους σου στα στέκια, να κάνετε πράγματα έτσι σε καθαρούς, ωραίους, ανοιχτούς χώρους, φιλόξενους.
Τέλεια. Νομίζω αυτά τέλεια για σήμερα. Ναι, ναι. Ήταν έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Βέβαια, επικεντρωθήκαμε λίγο στα ιατρικά, είναι η αλήθεια. Κάναμε και κάτι στα αρμονικά. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω ο χρόνος πώς καταμερίστηκε, αλλά ως προς την εμβάθυνση, αν θες, το αντικείμενο, νομίζω ότι μια χαρά, εμβαθύναμε. Μια χαρά, μια χαρά. Να κάνουμε άλλη μία, άμα θέλετε, να μιλήσουμε για θέατρο. Και αφηρημένα και συγκεκριμένα. Θα κάνουμε, σου είπα, μου χρωστάς να παρακολουθείς τη Δημοτικά Συμβούλια. Εντάξει. Και μετά θα κάνουμε κι άλλη. Βάλε μου ένα deadline, βάλε μια αποθεσμία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Απολαυστική, με χιούμορ. Ήταν ο Σωτήρης Εμερτζιάν μαζί μας απόψε. Αυτά από εμάς. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Γεια σας.